Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό Λιοσίων. Τα Λιώσια μετέχουν στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχουν 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού Λιοσίων και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, το γενικό αρχηγό της ομάδας, Αντώνη Παρασκευόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου φώναξες εδώ να μιλήσω για την ομάδα. Δυστυχώς έχουμε τώρα, Αντώνη, τη διακοπή του πρωταθλήματος. Να δούμε πότε θα... πότε θα ανοίξουν πάλι τα γήπεδα και αυτά όλα, οι ομάδες να επανέλθουν. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση όλοι, για τους αθλητές, για τους προπονητές και γενικά για όλους τους συλλόγους. Τώρα δούμε, πιστεύουμε το Γενάρη, αλλά και πάλι δεν είμαστε και πάλι σίγουροι, γιατί βλέπουμε τα κρούσματα ότι δεν μειώνονται παρά μόνο μένουν σταθερά ή αυξάνονται. Εσύ είσαι σε επικοινωνία με την υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, με τους ποδοσφαιριστές, με τον προπονητή? Ναι. Έχουμε επικοινωνία και αυτά. Το γυμναστής της ομάδας μας, ο κύριος Θωμάς Μακρύς, τους έχει δώσει ένα πρόγραμμα να ακολουθούν για να βρίσκονται σε μια κατάσταση επιθυμητή όσο μπορούν βέβαια και τα παιδιά και αυτά, γιατί όπως ξέρουμε είναι κλειστά τα γήπεδα αυτά, ας πούμε, που μπορούν να κάνουν. Έχουμε μια επικοινωνία, ναι, μιλάμε σχεδόν συχνά. Πιστεύεις τα προλάβει να διεξαχθεί ολόκληρο το πρωτάθλημα, Αντώνη? Δύσκολο το βλέπω, γιατί είναι πολλές οι αγωνιστικές. Εκτός και αν πάμε παραπίσω και συνεχίσουμε και το καλοκαίρι και έχουμε πάλι αγώνες να παίζουμε. Δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρει η Ένωση για τα πρωταθλήματά της. Θα δούμε ό,τι αποφασίσουμε. Ωραία. Τώρα, Αντώνη, ως διοίκηση του, εκπροσωπώντας εσύ τη διοίκηση του Ολυμπιακού Λιοσίων, σίγουρα δεν θα είστε ευχαριστημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί? Εντάξει, σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Η γνώμη μου, μπορούσαμε να έχουμε πάρει άλλους 4-5 βαθμούς επιπλέον. Οι συγκυρίες, τα παιχνίδια, λίγο και η διαιτησία μας στέρισαν αυτούς τους βαθμούς. Μπορούσαμε να τους είχαμε πάρει πολύ άνετα, γιατί σε όλους τους αγώνες που έχουμε παίξει δεχόμαστε συγχαρητήρια για την αγωνιστική μας, για τον αγώνα, για τους αγώνες που παίζουν τα παιδιά. Αλλά τι να το κάνεις όμως, που βλέπεις και τα περισσότερα παιδιά τα έχουν χάσει με 1-0, καθένα, δηλαδή σε κάπου στη λεπτομέρεια και κάπου σε ένα άτυχο σφύριγμα κάποιου διαιτητή, ας πούμε, όπως το Φάλερο με το πέναντι, ας πούμε, που μόνο εκείνος το είδε και κανένας άλλος. Άρα υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία? Εντάξει, όχι σε όλους τους αγώνες, αλλά είναι κάποιοι αγώνες, ναι, που έχουμε κάποια παράπονα. Αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, όπως και ο σύλλογος, γιατί γι' αυτό δεν έχει δώσει και κάποια ανακοίνωση. Αυτά έχουμε παράπονα βέβαια, αλλά εντάξει, το αφήνουμε μέχρι εκεί, γιατί πιστεύουμε στην ομάδα, πιστεύουμε στα παιδιά και στην ποιότητα που έχουν. Υπάρχουν παράπονα από την αγωνιστικότητα των ποδοσφαιριστών, από τους ποδοσφαιριστές? Όχι, κανένα καυτά. Απλώς κάποια παιδιά που ήρθαν το καλοκαίρι και δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν για τον λόγο ότι δεν δέσανε τη χημεία της ομάδας και αυτά. Έχουν αποχωρήσει, ναι, από την. Σε ποιους αναφέρεις, Αντώνη? Από ό,τι θυμάμαι, είναι δύο παιδιά. Ο τερματοφύλακας ο Λευκόπουλος. Ο τερματοφύλακας ο Λευκόπουλος είναι ένα παιδί αυτό, ναι, το οποίο βέβαια αυτός έφυγε από μόνος του, γιατί δεν ξέρω, δεν άντεξε, επειδή έπαιζε ο μικρός και δεν είχε τόσες συμμετοχές, δεν ξέρω το λόγο, πάντως έφυγε από μόνος του εκείνος, δεν μας έδωσε καν το λόγο. Ενώ τον ψάχναμε, ενώ το, ας πούμε, θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του να μιλήσουμε, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα είναι καλά δύο παιδιά που ενδιαφέρουν βέβαια τα ονόματα. Πήγαν βέβαια σε κάποιες άλλες ομάδες, μπορεί εκεί να πετύχουν, μπορεί εκεί. Γιατί εμείς είχαμε καλά, ας πούμε, είχαμε ακούσει καλά ακούσματα για αυτά τα παιδιά, για τον τρόπο που αγωνίζονται και όλα αυτά, ας πούμε, και καλές παραστάσεις από άλλα αγώνες. Απλώς δεν έχει χημεία με την ομάδα μας. Προσθέθηκαν και κάποια παιδιά με τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Ναι. Δεν προλάβαμε βέβαια να τους δούμε. Απλώς έχουμε ακούσει και εμείς πάλι ότι είναι πολύ καλή τα ονόματα αυτών των παιδιών. Ο ένας είναι ο παλαιολόγος που είναι ο τερματοφύλακας, που ήρθε από τον Άρη Πετρούπολης και αυτά, και το ξέραμε το παιδί αυτό γιατί ήταν στο γειτονικό σωματείο στον Ιάσονα και αυτά, από τις ακαδημίες και αυτά, και εγώ προσωπικά το ξέρω το παιδί γιατί το παρακολουθούσα, που έπαιζαμε μαζί, ας πούμε, παιχνίδια και αυτά, λόγω επειδή ήταν και με ένα
εκεί με τις ακαδημίες που ασχολιόμουν. Και το άλλο το παιδί έρχεται από τον Ασπρόπυργο. Είναι ο Μωυσιάδης, όχι, δεν θυμάμαι, Μεϊμαρίδης, ο Μεϊμαρίδης είναι, ο οποίος έχουμε και αυτός που έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και από ό,τι βλέπω και από τον προπονητή που ακούω έτσι καυτά, ας πούμε, είναι ευχαριστημένος από τις προσπάθειες που κάνει στην προπόνηση και θα φτάσουμε δείχνει ότι θα μας βοηθήσει. Υπήρξε και αλλαγή προπονητή. Ναι, ναι. Μετά από τον Νίκο Ζουμπατόπουλο. Ναι, ναι. Ο Νίκος ήταν 6 χρόνια στην ομάδα, βοήθησε την ομάδα, βοήθησε τις ακαδημίες, ήταν τεχνικός διευθύντης. Ήμασταν μαζί όλα τα χρόνια. Είχε και τη συμπαράσταση και τη διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, έφτιαξε τις ακαδημίες προς το καλύτερο καυτά, δηλαδή άφησε το έργο του. Ανέβασε κάποια παιδιά στην πρώτη ομάδα τα οποία παίζουν ακόμα και τώρα. Όπως? Όπως είναι ο Γιώργος ο Λαμπρόπουλος, ο Γιάννης ο Γεωργόπουλος, ο Βασίλης ο Ζέρβας. Παιδιά που παίζουν δηλαδή στην εντεκάδα, όχι και καλά πάγκο και ίσως να λέμε ότι συμπληρώνουμε με αυτά τα παιδιά τον πάγκο. Και πιστεύω εγώ, επειδή ασχολούμαι, είμαι 15 χρόνια περίπου, 14 χρόνια στην Ακαδημία, θα ήταν καλά 4-5 παιδιά τα οποία αυτά λόγω σπουδών περάσανε στην επαρχία και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα εδώ πέρα στην Αθήνα. Τα οποία και αυτά θα παίζανε δεκαδάτα, η γνώμη μου δηλαδή. Ήταν αυτοί πάρα πολύ καλοί αθλητές. Όπως ήταν ο Καπούλας ο Ορέστης, ο Λεβεντέλης ο Γιάννης. Τώρα μου διαφεύγουν καλή δύο-τρεις. Ο Κουμπάρος ο Μιχάλης, που είχε στην Πάτρα. Και άλλα δύο-τρία παιδιά που μου διαφεύγουν τα ονόματά τους, τα οποία καθώς μπορούσαν να είχαν βοηθήσει την ομάδα. Ωραία, και προχωρήσατε στην πρόσληψη του Βαγγέλη Τζέκαρου. Ναι, ναι. Ένας προπονητής που εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα, δεν τον γνώριζα. Εντάξει, ακουστώ το όνομά του βέβαια και αυτά, και σαν παίχτης και σαν προπονητής. Απλώς δεν ήταν προς τα δω τα μέρη τα δικά μας για να τον γνωρίζω και αυτά. Αλλά τώρα, ας πούμε, με το χρόνο που είμαστε μαζί, που σχεδόν μιλάμε καθημερινά. Αυτά βλέπω έναν άνθρωπο που του αρέσει το ποδόσφαιρο, ξέρει, είναι γνώσεις του ποδοσφαίρου, έχει βοηθήσει και εκείνος με την αλλαγή αυτή, προσπαθεί να περάσει κάποια δικά του στοιχεία μέσα στην ομάδα και βλέπω ότι και τα παιδιά ανταποκρίνονται και προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτό που τους λέει. Βέβαια έχει και τη βοήθεια του Θωμά του Μακρύ που είναι μεγάλη αυτή, γιατί ξέρουμε την εμπειρία του σαν γυμνασίες, τον είχε και ο Νίκος και συνεχίζει και με τον Βαγγέλη τον Τζέκαρο. Ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχουμε πάρει και στις ακαδημίες σαν τεχνικό διευθυντή και έχει αλλάξει τελείως το επίπεδο πάλι των ακαδημιών. Προσπαθούμε. Άρα ο Θωμάς ο Μακρύς είναι και τεχνικός διευθυντής στις ακαδημίες. Όλες τις ακαδημίες όλων των τμήματων. Έχει τώρα τελευταία έχει αναλάβει και το τμήμα του παιδικού της Under 16 για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ και είναι και ο γυμνασίας της πρώτης ομάδας και αυτά. Και έχει όλο το. Και γενικά έχει αλλάξει πολύ το επίπεδο της ομάδας με την εμπειρία του και με τις γνώσεις του και με το έργο του. Υπάρχει κάποιος άλλος στο προπονητικό team ή είναι αυτοί οι δύο? Όχι, είναι καλά παιδιά. Είναι καλά παιδιά εννοείς στις ακαδημίες ή στο ανδρικό τμήμα. Στο ανδρικό, όχι, είναι ο προπονητής ο Βαγγέλης ο Τζέκαρος, ο γυμναστής ο Μάρκος Τόμας. Βέβαια είναι και ο προπονητής των τερματοφυλάκων, ο Βαγγέλης, που ήρθε φέτος και εκείνος στην ομάδα, καινούριο παιδί καυτά. Εντάξει, προσπαθεί και εκείνος να κάνει τη δουλειά του καυτά με τους τερματοφύλακες. Εντάξει, μετά είναι η έφορ της ομάδας που είναι ο κύριος Χρήστος, που είναι και η ψυχή της ομάδας. Ο Χρήστος ο Ευθυμίου. Ο Ευθυμίου, ναι, ναι, που είναι και χρόνια στην ομάδα, πολλά χρόνια και έχει βοηθήσει την ομάδα. Ο Νίκος Ηλιάκης, εκείνος που έρχεται και βοηθάει όσο μπορεί, γιατί λόγω και εκείνος με τη δουλειά του έχει κάποια θέματα και δεν μπορεί να βρίσκεται όσες ώρες θέλει. Εντάξει. Μια που ανέφερες αυτά τα ονόματα, θα ήθελα να μου αναφέρεις και τα υπόλοιπα μέλη στη διοίκηση. Πρόεδρος είναι ο Ανδρέας Γεωργόπουλος. Πρόεδρος είναι ο Ανδρέας Γεωργόπουλος, αντιπρόεδρος είναι ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος. Εγώ είμαι γενικός αρχηγός και γενικός γραμματέας της ομάδας. Ταμείας είναι ο Δημήτρης Βαρβαρίγος. Μετά είναι ο Μπάμπης ο Κλωστερίδης. Είναι ο Νίκος ο Αβραμίδης. Ο Σπύρος ο Γρηγορόπουλος, θα μου διαφέρει και κανένας,
Γιατί είμαστε και πολλοί, είμαστε 12-13 άτομα που έχουμε κάνει μια παρέα τώρα εδώ πέρα 4-5 χρόνια και ακολουθούμε. Εσύ, Αντώνη, ήσουν μέχρι πέρσι στην Ακαδημία, στα τμήματα υποδομής. Ναι, ναι, ναι. Και φέτος για πρώτη φορά ανέλαβες τη θέση του Γενικού Αρχηγού στο Ανδρικό Τμήμα. Ναι, είχα την τιμή και από τον Πρόεδρο, και από τον Αντιπρόεδρο, και από το Συμβούλιο βέβαια να αναλάβω αυτή τη θέση. Δέχτηκα και εγώ καθόλου, γιατί παρέμεινε ο κορμός της ομάδας, παιδιά τα οποία τα ξέραμε, είναι ας πούμε 4-5 χρόνια στην ομάδα. Καλοί ποδοσφαιριστές και σαν ποιότητα, και αλλά και σαν άνθρωποι, σαν παιδιά ας πούμε. Σε ποιους αναφέρεσαι, ποια ονόματα? Είναι ο Καβζίτης ο Χρήστος, είναι ο Φραγκόπουλος ο Κώστας, είναι ο Ποτούλιας ο Κώστας, είναι ο Πατέλης ο Τάσος, είναι ο Τσουκαλάς ο Σοκράτης. Είναι παιδιά που έχουν και την εμπειρία ας πούμε πάνω σε αγώνες και αυτά, αλλά είναι και πάρα πολύ καλά παιδιά, με ήθος και με πολύ καλά, και μέσα στα αποδυτήρια και αυτά βλέπεις ότι δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Αντώνη, τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος με τον νέο προπονητή στον πάγκο, τον Βαγγέλη Τζέκαρο, ναι. Κερδίσατε 2-0 τον ύφεστο Περιστερίου. Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν, τη θέλαμε βέβαια αυτή τη νίκη πάρα πολύ. Όπως σας έχω πει, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε ποιοτική ομάδα. Λίγο τα αποτελέσματα μας κάτσαν, σας είπα, από διάφορους άλλους παράγοντες, όχι τόσο πολύ αγωνιστικά, γιατί σας είπα ότι δεχόμασταν τα συγχαρητήρια στο τέλος του αγώνα και από τους διαιτητές και από τον παρατηρητή αγώνα και από την αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή είχατε ευκαιρίες, δημιουργούσατε ευκαιρίες. Είχαμε, ευκαιρίες. Ναι, βέβαια. Ας πούμε συγκεκριμένα ας πούμε, με τον Άταλο, που θυμάμαι εγώ ας πούμε, που χάσαμε 1-0, και με το παλιό Φάλιρο, οι αγώνες είναι τελείως πραγματικοί. Ας πούμε, που μπορούσαμε να είχαμε πάρει. Ή όπως με τη Διάννα Ελιούπολη στο πρώτο παιχνίδι. Είχαμε 3-4 δοκάρια. Που φέραμε 2-2. Μπορούσαμε ας πούμε, να είχαμε πάρει άνετα αυτό τον αγώνα να είχαμε νικήσει. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Αντώνη, τώρα την άποψή σου για τον όμιλο. Είσαι στον πρώτο όμιλο. Ναι, ναι. Θεωρείς ότι ο πρώτος όμιλος είναι ο πιο δύσκολος από τους τρεις ομίλους της ΑΕ? Που παρακολουθώ και τους τρεις ομίλους, όλοι είναι δύσκολοι. Δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος όμιλος. Αν δεν παίξεις και αν δεν αγωνιστείς μέσα, δηλαδή δεν υπάρχουν και εύκολοι. Βλέπουμε ας πούμε ομάδες που πιστεύουμε θα πρωταγωνιστήσουν γιατί τα μπάτζετ ήταν ανεβασμένα κατά και βλέπουμε ότι δεν την κάνουν αυτή τη διαφορά που λέγαμε ότι θα έπρεπε να κάνουν. Και βλέπεις ομάδες που δεν τις έπιανε το μάτι σου και λέγεις ας πούμε ότι είναι αδύναμες και αυτά και βλέπεις και ότι πρωταγωνιστούν, είναι πολύ ψηλά. Όπως πάλι ομάδες που παίξαμε εμείς που λέγαμε ότι είναι εύκολος αντίπαλος, τελικά δεν αποδείχτηκε εύκολος αντίπαλος, αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, όπως ήταν ο Κένταυρος Βρυλισσίου και η Λυκόβρυση. Η Λυκόβρυση που μας δυσκόλυψε πάρα πολύ στον αγώνα το μεταξύ μας και ενώ ας πούμε την είχαν για μια εύκολη ομάδα. Αντώνη, από τις 7 ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, mm-hmm. ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος, η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε? Σαν ομάδα για μένα ήταν η Διάννα Ηλιούπολης. Άσχετο δεν μπορούσαμε να πάρουμε τον αγώνα ενώ είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, που βέβαια ήταν και το πρώτο παιχνίδι, η πρώτη αγωνιστική. Αλλά για μένα έχει ποιότητα αυτή η ομάδα. Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και ο ύφεστος μου άρεσε. Σαν ομάδα, σκληρή ομάδα, δεμένη ομάδα και εκείνη. Και η Θέλα Αγίου Δημητρίου που παίξαμε και αυτή ας πούμε της καλή ομάδα. Στον όμιλο στην πρώτη θέση είναι ο Πανερυθραϊκός με 16 βαθμούς, ακολουθεί η Διάννα επίσης με 16, στην τρίτη θέση είναι η Δάφνη Παλιού Φαλήρου με 15 και στην τέταρτη ο Ήφεσος Περιστερίου με 14 βαθμούς. Ναι, ναι. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα πρωταγωνιστήσουν, ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα με την επανέναρξη φυσικά της διοργάνωσης? Εγώ πιστεύω η Διάννα Ηλιούπολης θα έχει κάνει αυτά και το Ηράκλειο είναι δυνατή ομάδα και εκείνη. Αλλά πιστεύω η Διάννα Ηλιούπολης έχει έτσι όλη την γάμα των παιχτών, ας πούμε, των ποδοσφαιριστών που μπορούν να κάνουν τον πρωταθλητισμό. Πριν αναφέρεις, θα ήθελα αν ότι θεωρούσες κάποια ομάδα έκπληξη. Θεωρείς κάποια ομάδα έτσι, την σίγουρα, έκπληξη που σίγουρα, δεν την περίμενες ναι, ναι. να βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία και βρίσκεται? Με βάση τα φιλικά και όλα αυτά πούμε, που παίζανε αυτά, ας πούμε, ο Ήφεστος Περιστερίου, κανείς δεν το περίμενε να κάνει αυτό το ξεκίνημα που έκανε. Μετά την αλλαγή του προπονητή και ότι το γεγονός ότι φύγαν κάποιοι βασικοί παίχτες. Κάποιοι βασικοί παίχτες, ναι, σίγουρα. Και όλοι νομίζαμε ότι αποδυναμώθηκε η ομάδα και όμως δεν αποδυναμώθηκε. Παρόμοιο παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο καθώς και για μένα είναι δίκαια εκεί πέρα που αξίζει που είναι. Άρα τη θεωρείς έκπληξη με βάση? Έκπληξη ναι και μακάρι να συνεχίσει και έτσι. Και
κάποια ομάδα πριν την έναρξη, κάποιες ομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, όπως είπες με τα budget, θεωρούσες ότι θα βρίσκονται. Ο Άταλος, με θεωρούσαμε αυτά με βάση τα budget, με βάση τη δυναμική και όλα αυτά. Που εντάξει, εκείνος δεν είναι κακή ομάδα. Απλώς πιστεύω ότι τα παιδιά όλα αυτά είναι καινούργια μάλλον στην ομάδα και ώστε να δώσουν κάποιο τον χρόνο τους. Μπορεί και αυτοί να κάνουν δηλαδή, στο δεύτερο γιο τον πλατισμό και να ανέβουν. Δεν είναι, για αυτούς λέω, ο όμιλος αυτός είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι αντίπαλοι. Υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που την περίμενες πιο ψηλά στην βαθμολογία και δεν βρίσκεται? Τη θεωρούσες φαβορή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Εντάξει, το Ηράκλειο σίγουρα, ο Άταλος σίγουρα, οι δύο ομάδες αυτές που πιστεύω ότι θα κονταρώ. Η Νέα Ιωνία. Η Νέα Ιωνία ήταν η έκπληξη ως προς το, ας πούμε, χειρότερο, ενώ περίμενα θα ήταν πολύ καλή, γιατί έκανε πολύ καλές μεταγραφές και αυτά. Είχε και εκείνη ένα πολύ καλό προπονητή που το είχαμε και μέσα στο Σάκη, το Σάσαλο και αυτά. Αλλά δεν ξέρω και τι υπήρξε, τι έγινε και αυτά και τόσο χαμηλά. Δεν γνωρίζω, αλλά είχε, ναι, αυτή ήταν μια έκπληξη ως αφορά ως προς το χειρότερο, βέβαια. Περίμενα να πάει πολύ καλύτερα. Τα Λιώσια, ο Ολυμπιακός Λιωσίων, είναι μια ιστορική ομάδα. Mm-hmm. Με αρκετούς φιλάθλους, ένθερμους και πιστούς φιλάθλους. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο στόχος φέτος του Ολυμπιακού Λιωσίων στο πρωτάθλημα το φετινό, τη φετινή σεζόν? Εντάξει, εμείς κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι, αγώνα-αγώνα και στο τέλος θα κοιτάξουμε τι έχουμε κάνει. Σίγουρα θα είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε στην τριάδα του πρωταθλήματος. Αυτό ήταν ο στόχος, να είμαστε, ας πούμε, στην τριάδα του πρωταθλήματος, να τερματίσουμε. Τώρα βέβαια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι και η δική σου ομάδα αλλά και όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες, σίγουρα. Εκεί κάπου ξεκινάς τώρα από το μηδέν πάλι. Δεν ξέρεις πόσο θα είναι έτοιμες οι ομάδες, πόσο χρόνο χρειάζεται για να ετοιμαστούν. Πόσο χρονικό διάστημα εσύ πιστεύεις, Αντώνη, θα χρειαστεί η ομάδα να είναι έτοιμη για να ξεκινήσει να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα? Αυτό θα φανεί από πότε θα μας πούνε να ξεκινήσουμε. Αν ας πούμε ξεκινήσουμε το Γενάρη, σίγουρα θέλει, πρέπει ένας μήνας, δηλαδή 2-3 εβδομάδες σίγουρα για να επανέλθουν τα παιδιά αυτά, κάνοντας καθημερινά προπονήσεις. Μια ακόμη προετοιμασία, Αντώνη. Βέβαια, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί όσο και να κάνουν τώρα μόνα τους καυτά, ας πούμε, σίγουρα έχουν μείνει εκτός ρυθμού και εκτός επαφής με την μπάλα και με το ποδόσφαιρο γενικά. Ωραία. Τις δύο ισοπαλίες που είχατε ήταν με τη Διάνα και με το Ηράκλειο. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήρθατε ισοπαλία. Ναι, ναι. Με τη Διάνα είμαστε πολύ καλύτερες που μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Αδικηθήκαμε δηλαδή από μόνο δηλαδή, τα δοκάρια και αυτά που είχαμε. Με το Ηράκλειο ήμασταν τυχεροί γιατί ισοφαρίσαμε στο τέλος του αγώνα που μπορούσαμε να είχαμε χάσει αυτόν τον αγώνα. Και οι τρεις ήττες ήταν από τη Δάφνη Παλιού Φαλήρου, η οποία είναι μια νεοφώτιστη ομάδα στην Α κατηγορία. Μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος και αυτά. Και αυτή πάει πάρα πολύ καλά που βάζει τα αποτελέσματα. Σκληρή ομάδα, δεμένη ομάδα, καλή ομάδα και εκείνη. Απλώς εντάξει, εμάς με ένα απέναντι που χάσαμε που σου το μόνο διαιτητή, ας πούμε. Δεν έχουμε κάποιο άλλο παράπονο, ας πούμε. Και οι άλλες δύο ήττες ήταν από τη Θύελλα Αγίου Δημητρίου και από τον Άταλο. Ναι. Με τη Θύελλα ήταν σαν να μην κατεβήκαμε καθόλου στον αγώνα. Ήταν μια δίκαιη ήττα, ας πούμε, που χάσαμε γιατί ήμασταν πολύ κακοί. Με τον Άταλο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, με πιο πολλές ευκαιρίες δικές μας, μπορούσαμε να είχαμε πάρει το παιχνίδι. Απλώς από μια λάθος εκεί πέρα, εντάξει, το αγκόλ είναι πάντα θέμα λάθους. Μια λάθος εκπαίδευση ένα κόρνερ, φάγαμε το γκολ και μετά ας πούμε κάθισανε πίσω οι αντίπαλοι καθέ και κρατήσανε το αποτέλεσμα. Με το ρόστερ που διαθέτει τώρα ο Ολυμπιακός Λιωσίων, τον οποίο η διακοπή του πρωταθλήματος τον βρήκε στην 8η θέση με 8 βαθμούς. Mm-hmm. Μπορεί ο Ολυμπιακός Λιωσίων να αναρριχθεί ψηλότερα στη βαθμολογία και να φτάσει το στόχο που έχεις που θέσατε, που μου είπες να βρίσκεται μέσα στην τριάδα, πρώτη τριάδα? Εγώ πιστεύω πως, ναι, βέβαια αυτό εξαρτάται και από τα παιδιά, σε τι κατάσταση θα είναι, και από τον προπονητή και από το γυμνασί της ομάδας και αυτά, πώς θα μπορείς να επαναφέρει τα παιδιά στο ρυθμό τους δηλαδή και αυτά. Και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν, όπως δηλαδή είχαμε ξεκινήσει απλώς πάνω τώρα που ξεκινήσαμε και κάναμε τη νίκη και αυτά και αυτά, έγινε μετά η διακοπή. Τώρα, Αντώνη, θα ήθελα την άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα που διεξάγεται για πρώτη φορά χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο. Εντάξει, τώρα είναι σαν να παίζεις ένα φιλικό παιχνίδι. Δεν είναι. Δηλαδή, άλλο είναι ο κόσμος να βρίσκεται στην εξέδρα να παρακολουθεί τον αγώνα. Ακόμα και τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους, ας πούμε. Που και ειδικά κι εσείς, που ο Ολυμπιακός Λιωσίων έχει αρκετούς φιλάθλους. Σίγουρα, σίγουρα. Εμείς κάθε... Η δύναμή σας είναι η φιλάθλη. Το Κυριακό, εμείς έχουμε το πρόβλημα το ότι θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν και δεν μπορούσαν, δηλαδή δεν τους αφήναμε γιατί είχαμε αυτές τις εντολές και είχαμε πρόβλημα ποιος να πρωτοέρθει.
είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή, ειδικά στα εντός έδρας είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Ποιον θα βάλουμε μέσα στο γήπεδο, ποιον θα μπορούσαμε να βάλουμε στο γήπεδο για να έρθει να δει την ομάδα. Και σίγουρα δεν μπορούσατε να βγάλετε και τα λειτουργικά έξοδα των αγώνων. Ναι, σίγουρα αυτό. Ναι. Εντάξει, για όλες τις ομάδες, για όλα τα σωματεία είναι αυτό. Σε αριστερά σωματεία, σίγουρα από αυτό περιμένεις να πάρεις κάποια συσπράξεις από τα ιστήρια και να πληρώσεις τα έξοδα των αγώνων, όλα αυτά τα έξοδα που είναι για κάθε αγώνα. Και η γνώμηση τώρα για το πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΑ ως διοργάνωση του πρωταθλήματος. Ναι. Είσαι ευχαριστημένος από τη εικόνα του πρωταθλήματος? Ναι, όχι, ευχαριστημένος. Είναι κάτι που πιστεύεις ότι η διοίκηση της ΑΕΠΣΑ πρέπει να το φτιάξει, να το βελτιώσει? Όχι. Εντάξει, είναι μια χαρά το πρωτάθλημα, οι ομάδες, οι αγώνες. Εντάξει. Όχι, δεν έχω κάτι να πω, κάτι για να φτιάξουμε. Ωραία. Πάμε τώρα στο κομμάτι των τμήματων υποδομής. Φέτος η Ακαδημία του Ολυμπιακού Λιωσίων λειτουργήσε? Βέβαια. Ναι. Εντάξει, βέβαια μέχρι το κλείσιμο και αυτά, αλλά ξεκινήσαμε δυναμικά. Μαζέψαμε παιδιά και ειδικά καινούργια παιδιά. Είχαμε και τη βοήθεια του Θωμά του Μακρύ στο ξεκίνημα και αυτά που έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί ακολουθούσε όλα τα τμήματα υποδομής και τα έβλεπε και κατεύθυνε και τους προπονητές και όλα αυτά. Οι προπονητές μείνανε οι περισσότεροι, οι παλιοί, ας πούμε, που ήταν χρόνια στις ακαδημίες, έχουν παραμείνει. Να μου αναφέρεις τους προπονητές των τμήματων υποδομής, Αντώνη. Με τους οποίους βέβαια εγώ προσωπικά είχα μια πολύ καλή συνεργασία και με αυτούς που είναι τώρα και με αυτούς που περάσαν και φύγανε. Και ακόμα και τώρα εδώ που και να βρεθούμε και αυτά, έχουμε μια, ας πούμε, συνεργασία άψογη και μια συμπεριφορά πολύ καλή από εναντίον ένα προ το άλλο. Εσύ ήσουν η ψυχή της Ακαδημίας του Ολυμπιακού Λιωσίου. Εντάξει, προσπαθούσα όσο μπορούσα και αυτά. Είχα το ελεύθερο από τον πρόεδρο και από τον αντιπρόεδρο της ομάδας και την τιμή βέβαια να με βάλουν σε αυτό το πόστο και να ακολουθήσω αυτό το πόστο. Εντάξει, μου άρεσε να ασχοληθώ με αυτό, με τα παιδιά γενικά, ήταν και τα παιδιά μου βέβαια, γιατί... Και μάλιστα τιμήθηκες για την προσφορά σου στο σύλλογο, ναι. Στην προηγούμενη κοπή πίτας. Με έχουν τιμήσει δύο φορές, με έχουν τιμήσει για αυτό το γεγονός και τους ευχαριστώ πολύ. Αν και είναι και άλλα άτομα τα οποία έχουν προσφέρει πάρα πολλά, ας πούμε, στην ομάδα. Εντάξει, βέβαια, πιστεύω θα τιμηθούν και αυτά με τη σειρά τους. Να μου αναφέρεις τους προπονητές, Αντώνη. Ναι. Οι προπονητές είναι, είπαμε, ο Θωμάς ο Μακρύς. Ο οποίος είναι στην κάτω. Είναι στην Under 16. Ωραία. Και είναι και τεχνικός διευθυντής όλων των τμήματων. Μετά στην ΚΑΠΑ 18 είναι ο Γιάννης ο Σκαρπέλης. Στην ΚΑΠΑ 14 είναι ο Σταύρος ο Εφαπλωματάς. Ο Γιάννης Σκαρπέλης, ο οποίος είναι και προπονητής στην Αθλητική Ένωση Περιστερίου. Ένωση Περιστερίου, ναι. Ξεκίνησε φέτος σε εμάς και αυτά, είχε πάρει την Άντια 16, αλλά επειδή μετά κάπου δεν ταιριάζαν οι αγώνες πρωταθλήματος που συμπέφτανε οι λίγες ώρες με την ομάδα που είχε, οπότε κάνα την αλλαγή και πήγε ο κύριος Θωμάς στην Άντια 16, εκείνος πήρε την Άντια 18. Ωραία. Και προπονεί μαζί με τον Επίβλης βέβαια και του κύριου Τζέκαρου, του Βαγγέλη, που Βαγγέλ. Του βλέπει τα παιδιά. Τους κλείνει και έναν αγώνα φιλικό κάθε Δευτέρα και τα παρακολουθεί καθά και παίζουν. Στα υπόλοιπα τμήματα? Στα υπόλοιπα τμήματα είναι ο Σταύρος Εφαπλωματάς, ο οποίος ο Σταύρος είναι τουλάχιστον 17 χρόνια, 18 χρόνια, είναι από τους πιο παλιούς, παρόλο που είναι νεαρός στην ηλικία. Και αυτό παίζει μεγάλη σημασία, γιατί βλέπεις ότι έχουμε άτομα τα οποία είναι πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι γίνεται και καλή δουλειά στις ακαδημίες και είναι και καλά παιδιά και καλή παιδαγωγή. Και αυτό δείχνει ότι είστε μια οικογένεια, βέβαια, μια βέβαια. Παρέα. Ναι, βέβαια. Και στα τουρνουά που πηγαίνουμε, τυχαίνει και πηγαίνουμε με 2 με 3 τουρνουά που πηγαίνουμε κάθε χρόνο, μάλλον που πηγαίναμε, γιατί τώρα δεν μπορούσαμε λόγω του κορονοϊού καθώς να πάμε. Έβλεσε, ας πούμε, ότι αυτό που λες εσύ, ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλα τα τμήματα είμαστε μια οικογένεια, με τα παιδιά μας, όλα. Ωραία. Ποιος άλλο, μου είπες το Θωμά Μακρύ, μου είπες ναι, το Γιάννη Σκαρπέλη, τον κύριο Φαπουμπού. Ο Δημήτρης ο Καραμάνης και αυτά που έχει την Άντερ 12. Και μετά είναι ο Ρόιμπας, ο Νίκος που έχει την Άντερ 10 και ο Τσουκαλάς ο Σοκράτης που έχει τα μικρούλια τα αστεράκια. Α, ο ποδοσφαιριστής ο Μάτου. Κάνει το ξεκίνημά του, ναι, και αυτό στην προπονητική. Είναι κάποιοι άλλοι στα τμήματα υποδομής, ως υπεύθυνοι. Σαν υπεύθυνοι, εντάξει, σίγουρα είναι περισσότερο γονείς είναι που ασχολούμαστε, γιατί και εγώ γονείς, σαν γονέας ξεκίνησα. Γονείς είμαστε και αυτά που τους βοηθάμε, ας πούμε,
Είναι πάρα πολλά τα άτομα που δεν θέλω να ονομάζω, γιατί σίγουρα κάποιο θα ξεχάσω και θα γίνει παρεξήγηση. Πόσα παιδιά απαριθμεί η Ακαδημία του Ολυμπιακού Λιωσίου, Αντώνη? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω, δηλαδή για φέτος είμαστε γύρω στα 169 παιδιά. 170 παιδιά εκεί πέρα περίπου είμαστε, αλλά το ευχάριστο ήταν ότι όλο και ερχόντουσαν και ειδικά καινούργια παιδιά. Δηλαδή πριν κλείσει για τον κορονοϊό. Και περιμένουμε δηλαδή και τώρα, δηλαδή τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, να έρχονταν και άλλα παιδιά. Γιατί συνήθως το Σεπτέμβριο φοβόνται, αφήνουν πρώτα να δουν πώς θα πάνε το πρόγραμμά τους με τα σχολεία και μετά έρχονται και κάνουν την εγγραφή τους. Υπάρχουν ταλέντα, Αντώνη, στον Ολυμπιακό Λιωσίον που αύριο μεθαύριο θα μπορέσουν να αγωνιστούν σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας? Εντάξει, από ό,τι παρακολουθώ από τις συζητήσεις που κάνει ο κύριος Μακρύς με τον κύριο Τζέκαρο και με αυτά, ας πούμε, που βλέπεις ότι παρακολουθούν τα τμήματα. Διότι τα πιο πάνω, από τον Ολυμπιακό Λιωσίον έχουν βγει μεγάλοι παίκτες, έτσι. Σίγουρα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Όπως πάλι υπάρχει και πολλά παιδιά που είχαμε στην Ακαδημία, είχαν ξεκινήσει ας πούμε, από αστεράκια που λέμε, και στην πορεία επιλέξαν οι γονείς και τα παιδιά βέβαια καθένα να πάνε σε κάποιες ομάδες ΠΑΕ, καθώς να παίξουν. Το οποίο βέβαια εμείς δεν κάνουμε τη διαφήμιση που κάνουν οι άλλες οι ομάδες, αλλά είναι και εμάς. Δηλαδή, εγώ δύο χρόνια τώρα έχω υπογράψει πάνω από 10 παιδιά να πάνε να παίξουν, να δοκιμαστούν στις ΠΑΕ που μας έχουν ζητήσει. Απλώς δεν κάνουμε τη διαφήμιση. Δηλαδή, δύο παιδιά, ο ένας παίζει σε Εθνική Ελλάδος, στην κατηγορία Συνάντια 18, που είναι στην ΑΕΚ. Και το άλλο παιδί, πώς λέγεται, ο Ντέλας, ο Περικλής, που είχε ξεκινήσει ας πούμε, από εμάς, ήταν σε εμάς, τώρα βρίσκεται στην ΑΕΚ και έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδος. Μετά είναι ο Δημήτρης ο Κουμπάρος, που καθώς έχει ξεκινήσει από μικρό παιδί σε εμάς, έχει πάει στον Ατρόμητο. Πέρυσι έπαιξε τελικό με τον Ολυμπιακό στην ηλικία του, παίξαν στο Βόλο, μου φαίνεται στη Λάρισα που παίξανε, στο Παθησαλικό. Και τον έχει καλέσει και η Εθνική Ελλάδος και κατά παιδιά. Απλώς. Δεν είμαστε επαγγελματίες παράγοντες. Έχουμε τις δουλειές μας, δουλεύουμε και δεν το κοιτάμε για να οικονομήσουμε, γιατί έχουμε ακούσει κάθε τα πράγματα ότι αυτοί που ασχολούνται οικονομάνε, κανονάνε. Απλώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και κάνουμε το μεράκι μας. Είμαστε μια παρέα και πάει, κάνουμε το μεράκι μας και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Αντώνη, εσύ είσαι ένας νέος παράγοντας που είσαι στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Και θέλω να σε ρωτήσω, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, ναι, το οικονομικό, το γηπαιδικό, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Για μένα αξίζει. Αξίζει γιατί ξεφεύγει από την εμπειρία που είχες και τη φετινή, ναι, ναι, ως γενικός αρχηγός, ναι, ναι, ανδρικού τμήματος. Ξεφεύγει από πολλά. Καταρχήν με τα γήπεδα έχουμε δω και δυνατότητα με το Δήμο και τον ευχαριστούμε και εμείς προσωπικά αλλά και οι άλλες ομάδες. Γιατί με όλες τις ομάδες υπάρχει ένα καλό επίπεδο και συζήτησης και ευχαριστούμε το Δήμο που μας παρέχει τη δυνατότητα να έχουμε τα γήπεδα, να προπονούνται τα παιδιά. Γίνανε και κάποιες εργασίες βελτίωση στο γήπεδο. Έγινε το καινούριο το βοηθητικό που αυτό έλυσε πολύ τα χέρια των ομάδων, ας πούμε, και το να βάζουν μέσα παιδιά. Είναι έτοιμο το βοηθητικό? Το βοηθητικό που είναι των Ακαδημιών, που είναι έξω από το μεγάλο, το γήπεδο. Α, ναι, ναι, αυτό σωστά, είναι έτοιμο, σωστά. Εδώ και δύο χρόνια, τρία σωστά που λειτουργεί. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε τη βοήθεια ας πούμε, του Δήμου, σύν την επιχορήγηση που δίνει στις ομάδες και αυτά, ας πούμε, και βαθέ. Και γενικά και άρα ο Δήμος είναι δίπλα σας. Είναι δίπλα, ναι, σίγουρα είναι δίπλα. Σίγουρα δίπλα στην ομάδα και σε όλες τις ομάδες. Για μένα δεν ξεχωρίζει ο ομάδα. Αυτά είναι για όλες ίδιες. Άρα αξίζει κάποιος, Αντώνη, να ασχοληθεί? Εντάξει, για μένα ναι, αξίζει. Για μένα ναι, αξίζει. Αξίζει. Τώρα, Αντώνη, η σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία, δηλαδή με τον Αθλητικό Όμιλο Ηλίου, με τον Ιάσον Ηλίου, με την Αθλητική Ένωση Ηλίου. Ναι, ναι. Ενώ στην αρχή που είχα έρθει, μιλάμε για πριν 14 χρόνια καθά, υπήρχε έτσι μία αναστάτωση μεταξύ τους καθά, ας πούμε, που είχαν κάποια θεματάκια, ας πούμε, καθά που υπήρχαν. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Υπάρχουν οι σχέσεις μας, είναι πολύ καλές, συζητάμε με το ένα σωματείο με το άλλο, βοηθάμε το ένα σωματείο το άλλο. Καυτά οι προπονητές μεταξύ τους, καυτά ας πούμε οι ώρες που με το προπονήσουν, δηλαδή δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Οι ώρες που πάμε για να πάρουμε τις προπονήσεις έχουν συζητήσει και τις έχουν βγάλει πριν ακόμα πάμε στο Δήμο για να τις διεκδικήσει κάθε ομάδα. Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία άψογη. Και η Αθλητική Ένωση Ηλίου, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας, φέτος είναι πρώτη, ναι, ναι, αίτητη. Καλά, καθ' όλα τα χρόνια εγώ τις βάζω μέσα σε αυτές τις τέσσερις ομάδες που είμαστε, η ΑΟ Ηλίου, η ΑΕ Ηλίου, η Άσονας και εμείς, ας πούμε, είμαστε αυτές οι ομάδες στην ουσία είμαστε, οι τέσσερις ομάδες που είμαστε συνεργάσιμοι μεταξύ μας και αυτά. Ωραία. Από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού Λιωσίων, τι εισπράττεις εσύ, Αντώνη, ως παράγοντας της ομάδας? Εντάξει, εγώ εισπράττω αγάπη. Αγάπη και γι' αυτό συνεχίζω, γι' αυτό είμαι εκεί πέρα.
Εντάξει, απέραντη αγάπη από όλους. Δηλαδή δεν έχουν παρά μικρό πρόβλημα, ας πούμε, με κανέναν παράγοντα. Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να πεις στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Λιοσίων, τι να περιμένουν από την ομάδα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όποτε αυτή... Εντάξει, να κάνουν λίγο, στην αρχή λίγο υπομονή κάθε, γιατί σίγουρα θα είναι λιγάκι δύσκολα τα πράγματα, ας πούμε, να επανέλθουν τα παιδιά στο ρυθμό που ήταν. Εντάξει, ξέρω ότι αγαπάνε την ομάδα, ακολουθούν την ομάδα, γι' αυτό και όταν πάει καλά η ομάδα, έχει απίστευτο κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, μου το λέγανε, εντάξει, εγώ δεν έχω ζήσει τόσο παλιά με την ομάδα, αλλά μου λέγανε, ας πούμε, και το αντιμετώπισα και τότε που ήμασταν με τους Αγίους Αναργύρους που παίζαμε. Που το εκτός έδρας παιχνίδι. Εκτός έδρας παιχνίδι που είχαμε φοβερό κόσμο. Και όταν, ας πούμε, και στο Παράς που παίξαμε για την άνοδο. Με τον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Με τον Απόλλωνα Χαλανδρίου πάλι και φάνηκε η δυναμική του κόσμου και όλα αυτά. Εκεί βλέπεις, ας πούμε, ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός Λιοσίων έχει μια ιστορία, είναι μια ομάδα δυναμική. Πήγαμε σε ένα τουρνάσουμε στα Μετέωρα και μας φωνάξαν πάνω να μας παρουσιάσουν σαν ομάδα. Και εκεί μου, δηλαδή, ενώ εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, τόσο καλά, ας πούμε, για την ομάδα κάποια πράγματα, και εκεί μου είπαν, ας πούμε, ότι εσείς δεν είσαστε που ήσασταν στη Β' Εθνική, παίζατε εδώ, παίζατε και έχετε έρθει, έχετε παίξει αντίπαλοι εδώ με τα Τρίκαλα, με το ένα με το άλλο. Και έμεινα άναυδος, λέω, τι έγινε εδώ, παράγει, αυτή η ομάδα έχει δυναμική, έχει ιστορία. Η συνεργασία σου με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, με τον πρόεδρο Ανδρέα Γεωργόπουλο. Με όλα, δεν έχουμε το παραμικρό καυτό. Κάνουμε το συμβούλιο μας, συμφωνούμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, αλλά θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε καυτά και παίρνουμε τις ανάλογες αποφάσεις που αρμόζουν για την ομάδα και για το καλό της ομάδας. Όχι, δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα, ούτε με τον πρόεδρο, ούτε με τον αντιπρόεδρο. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον ή κάποιους οι οποίοι σας βοήθησαν, σας στήριξαν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα? Εντάξει, εμένα προσωπικά τον κύριο Γιάννη τον Χαραλαμπόπουλο, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην ομάδα, για να πω την αλήθεια, και μέχρι και τώρα, και με έχει στηρίξει και με στηρίζει. Εντάξει, και πιστεύω να συνεχίσουμε, γιατί είμαστε και πολύ καλοί φίλοι, και ο Ανδρέας ο Γεωργόπουλος πάλι. Παρόλο που ο άνθρωπος προσπαθεί μόνος, δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι προσπαθούν για την ομάδα, όχι ότι δεν είναι, υπάρχουν κι άλλοι, έτσι είναι και τα άλλα όλα τα μέλη της διοίκησης, απλώς αυτοί οι δύο είναι που βάζουν το χέρι στην τσέπη. Και τουλάχιστον εκεί πέρα, ας πούμε, πρέπει να βρεθεί και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να μπορέσουν να τους πλαισιώσουν και να βρεθούν δίπλα τους. Όπως ανέφερες, και η Δημοτική Αρχή στηρίζει. Η Δημοτική Αρχή, ναι, όσο μπορεί, καθ' ό,τι μπορεί, ναι, σίγουρα στηρίζει και εκείνη. Τώρα, Αντώνη, σου λείπει το ποδόσφαιρο? Που έχει τόσες μέρες να πας στο γήπεδο να παρακολουθείς. Έχω πάρει κιλά. Έχω πάρει κιλά από αυτόν τον λόγο. Δεν περπατάω. Δεν μπορούμε να βγούμε. Εντάξει, σίγουρα μας λείπει. Και που συζητάω και με τα παιδιά, τα βλέπω. Ας πούμε, θέλουν να πάνε να παίξουν. Τους κλείσαν το ένα γήπεδο. Πηγαίναν, τους κλείσαν, τους διώξανε. Που συζητάω με τα παιδιά, ας πούμε, και αυτά. Τα βλέπεις, ας πούμε, ότι θέλουν να βγουν να παίξουν μπάλα, να παίξουν ποδόσφαιρο. Όπως μου είπες, έχει δοθεί ένα πρόγραμμα από το Βαγγέλη Ζέκαρο. Ναι, σίγουρα. Από την πρώτη στιγμή τους έχουν δώσει πρόγραμμα να ακολουθήσουν. Όσοι μπορούν, βέβαια. Εντάξει. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα επανέλθουν καθ' αυτά το τεχνικό team που είναι και οι αρμόδιοι. Ο Ολυμπιακός Λιοσίων διαθέτει και λέσχη φιλάθλων. Ναι, ναι. Έχουμε τη λέσχη εκεί πέρα, μαζεύονται. Κάνουμε και εμείς εκεί τα συμβούλια, παρακολουθούμε τους αγώνες. Εντάξει, συζητάμε, κριτικάρουμε τους αγώνες που παίζουμε, όλα αυτά, ας πούμε, ναι, είναι ένα σημείο συνάντησης και συζήτησης. Τώρα, εκτός από Ολυμπιακός Λιοσίων, Αντώνη, είσαι και Ολυμπιακό? Όχι, και άλλη ομάδα. Όχι, ΑΕΚ είμαι. Α, είσαι ΑΕΚ. ΑΕΚ είμαι. Δηλαδή, από τα κόκκινα στα κίτρινα. Από τα κόκκινα στα κίτρινα, μάλλον τα κίτρινα στα κόκκινα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Τώρα και είμαι με... φίλαθλος, οπότε δε, δηλαδή και τον Ολυμπιακό Πυρός παρακολουθώ και τον Παναθηναϊκό παρακολουθώ, το πιο ομάδα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν και εσύ από την πλευρά σου θα ήθελες να πεις έτσι δύο λόγια για τον Diego Maradona. Ο Diego Maradona, ήταν ο Diego Maradona, τι να πούμε, μεγαλώσαμε με αυτό τον άνθρωπο, μας παρουσίασε ευχάριστες στιγμές. Εντάξει, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν σου έλεγα να ψηφίσεις, ποιος είναι ο καλύτερος, ο Μαραντόνα ή ο Πελέ?
Εντάξει, και οι δύο μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Απλώς ο Μαραντόνα, τον Πελέ, να σου πω την αλήθεια, δεν τον έζησα και τόσο καλά για να μπορέσω να τον κριτικάρω. Αλλά ας πούμε, ο Μαραντόνα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε, ας πούμε, στην Νάπολη από το 0 την έκανε ομάδα. Πήρε τα πρωταθλήματα, πήρε πρωτάθλημα Ευρώπη, όλα αυτά. Για τον Πελέ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ότι πήγε σε κάποια ομάδα. Και... ας πούμε, πιστεύω αυτό, δεν ξέρω κόλλα σου, γιατί με τον Πελέ δεν έχω, ας πούμε, έτσι, και πολλά άλλο. Πολύ καλή παίκτης και οι δύο. Πολύ καλή παίκτης. Και από τους τωρινούς, Μέση, Ρονάλντο, τι θα έλεγες? Εντάξει, και εκεί πάλι ο καθένας έχει τους δικούς του μέσα στον αγώνα. Πιστεύω πιο ολοκληρωμένος είναι ο Ρονάλντο. Ποια πρωταθλήματα έτσι ξένα παρακολουθείς, ποια σου το αρέσει? Το αγγλικό παρακολουθώ πρωτάθλημα, το ιταλικό. Αυτό, περισσότερο αγγλικό και ιταλικό. Υποστηρίζεις κάποια ομάδα? Εντάξει, είσαι Λίβερπουλ? Λίβερπουλ είμαι στην Αγγλία. Στην Ιταλία δεν είμαι κάτι συγκεκριμένο, Γιουβέντους, αλλά όχι όμως ότι ήταν, δηλαδή δεν παρακολουθώ τους αγώνες. Ωραία. Τώρα Νάπολη λόγω Μανολά. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να μιλήσεις για τον Ολυμπιακό Λιωσίον. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, να τελειώσει το συντομότερο δυνατό όλο αυτό. Σίγουρα. Να επιστρέψουμε στο χώρο που όλοι αγαπάμε έτσι και υπηρετούμε. Σίγουρα, σίγουρα. Και ο Ολυμπιακός Λιωσίον με την επανέναξη του πρωταθλήματος να βρεθεί ψηλότερα στην βαθμολογία. Είναι σίγουρα μια ιστορική ομάδα με φιλάθλους, με αρκετούς φιλάθλους, που θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία. Πιστεύω ότι μπορεί, γιατί έχει τα φόντα, έχει τους παίκτες, έχει την ποιότητα των παιχτών που μπορεί να τη φτάσουμε εκεί πέρα την ομάδα. Πιστεύω, έχω την εντύπωση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.